Σε σημαντικές τομές, σε επίπεδο ελέγχου, πρόληψης και ταχείας αντιμετώπισης, προχώρησε τον τελευταίο χρόνο το Υπουργείο Εργασίας για την διασφάλιση της φροντίδας ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που φιλοξενούνται σε δομές, είτε πρόκειται για παιδιά είτε για ηλικιωμένους. Η περίπτωση του ιδιωτικού οίκου Ευγυρίας στα Χανιά με τους δεκάδες θανάτους και τις κακοποιητικές συμπεριφορές έφερε αλλαγή πρωτίστως στον ελεγκτικό μηχανισμό των περιφερειών. Δηλαδή, δεν μπορεί πλέον ένας δημόσιος λειτουργός, ο οποίος είναι κοινωνικός σύμβουλος, να πει: μα δεν περιγράφεται σαφώς στην αρμοδιότητά μου ότι πρέπει να μετρήσω πώς είναι οι ηλικιωμένοι ή πόσα είναι τα παιδιά σε ένα ίδρυμα. Αυτό έχει αλλάξει ως προς το πώς περιγράφεται ο ρόλος του. Η Υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου, στο περιθώριο του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Επαρρωγή, που διοργανώνει στα Χανιά το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης, μίλησε και για τις αλλαγές στη διενέργεια έκτακτων ελέγχων στις δομές. Ήδη έχουμε συγκροτήσει εδώ και ένα χρόνο μια ειδική επιτροπή με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην οποία κάνουμε μυστικούς επιτόπιους ελέγχους. Έχουμε πάει σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και στην Κρήτη, που είναι μεικτά κλιμάκια, δεν γινόταν ποτέ πριν. Το Υπουργείο Εργασίας ενεργοποίησε άρθρο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη συγκρότηση των μεικτών κλιμακίων, τα οποία αποτελούνται από ψυχιάτρους, γιατρούς, στις περιπτώσεις παιδικών δομών από παιδοψυχιάτρους και παιδιάτρους αντίστοιχα, καθώς επίσης και από ιατροδικαστές. Έτσι ώστε σε κάθε ευνίδιο έλεγχο να δουν, για να το πω απλά, τους ωφελούμενους με τα εσώρουχά τους, έτσι ώστε να δουν ότι τουλάχιστον έχουμε αποφύγει τις χειρότερες μορφές κακοποίησης. Κατά την πρώτη μέρα των εργασιών του συνεδρίου συζητήθηκαν οι πολιτικές διαχείρισης της ευαλωτότητας και ο τρόπος λειτουργίας των κοινωνικών δομών μετά την εμπειρία της πανδημίας. Στην Ελλάδα ήταν πραγματικά ευτυχής συγκυρία το ότι δεν θρηνήσαμε θύματα σε μεγάλο αριθμό και δεν είχαμε υψηλά ποσοστά νοσηρότητας. Σε αυτό βοήθησε εξαιρετικά η έγκαιρη παρέμβαση, τα άμεσα αντανακλαστικά του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ιδιαιτέρως της Υφυπουργού της κυρίας Μιχαηλίδου. Στόχος της φετινής διοργάνωσης του Συνεδρίου Επαρρωγή είναι να εστιάσει στην εξέλιξη των προγραμμάτων και πρακτικών στους χώρους της κοινωνικής φροντίδας.